Πάνω από 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν τα ονόματά τους στις λίστες για την ένταξή τους σε εργασιακή εφεδρεία, προσυνταξιδοτική διαθεσιμότητα ή και αυτοδίκαιη απόλυση στην περίπτωση που έχουν ήδη κλείσει 35 χρόνια υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί θα έχουν στη διάθεσή τους 5 ημέρες για να καταθέσουν αιτήσεις εξαίρεσης. Η οριστικοποίηση των πρώτων ληστών θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου. Παράλληλα, προχωρούν με διαδικασίες express η κατάργηση κατά 1/3 των τμήματων του δημοσίου με ανοιχτό το ενδεχόμενο απευθείας απολύσεων μέχρι το τέλος του χρόνου. Τα χρονοδιαγράμματα για την αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί σε 3 διαδοχικές φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι επιτροπές αναδιοργάνωσης δημοσίων υπηρεσιών που συστήνονται σε κάθε Υπουργείο θα κληθούν έως τις 25 Νοεμβρίου να ετοιμάσουν εισηγήσεις σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες χωρίς αντικείμενο και τις θέσεις που πρέπει να ανακατανεμηθούν στο σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου βάσει διερεύνησης του προσωπικού που πλεονάζει ή ελείπει. Μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει τα στοιχεία των εισηγήσεων αυτών στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ στις 30 Νοεμβρίου θα γίνει αποστολή και σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσεων για την τροποποίηση των θέσεων. Η ενδεχόμενη απόλυση δημοσίων υπαλλήλων έρχεται με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δημοσίου. Αρχικώς θα διερευνηθεί κατά πόσο οι πλεονάζουσες οργανικές θέσεις που προέκυψαν από την πρώτη φάση μπορούν να καλύψουν τα κενά άλλων υπουργείων. Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η εξέταση των στοιχείων που έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσω των εισηγήσεων των Επιτροπών Αναδιοργάνωσης όλων των Υπουργείων, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο κάποιες από τις κενές τους θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες του προσωπικού που πλεονάζει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, το Υπουργείο θα καταρτήσει σχέδια κοινών υπουργικών αποφάσεων και θα τα αποστείλει στα συναρμόδια Υπουργεία προς υπογραφή, με στόχο να εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, με τις ίδιες υπουργικές αποφάσεις, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, εφόσον για το πλεονάζον προσωπικό προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στα επιμέρους υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν όσον αφορά στις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται. Στην τρίτη φάση περιλαμβάνεται η πλήρης αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο και μέχρι το τέλος του 2011 κάθε Υπουργείο θα πρέπει να εκδώσει αποφάσεις για τις μονάδες που θα αξιολογηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους. Σημειώνεται πως η αξιολόγηση του προσωπικού θα τεθεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.